Καλησπέρα κύριε Κοσλόπουλε, καλησπέρα κύριε Δήμαρχε Νεστορίου, ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά. Καλησπέρα σας, έχουμε καιρό να τα πούμε, είμαστε προς το παρόν καλά και προσπαθούμε γι' αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο. Εύχομαι να έχουμε υγεία γιατί είναι δύσκολη η εποχή με όλα αυτά που γίνονται. Τα λέγαμε στην εποχή της πανδημίας που νομίζαμε ότι θα είναι και παρελθόν αυτό το φθινόπωρο, τα λέμε και πάλι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται για την Καστοριά, για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, ίσως κύριε Κοσλόπουλε, τις επόμενες μέρες να δούμε και όλα αυτά αναλυτικά, το lockdown, την πανδημία και όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Θα έλεγα πιο συγκεκριμένα, γιατί μπροστά μας έχουμε και τον Δήμο και τα σχολεία και τη λειτουργία και όλα αυτά που ήδη ανακοινώνονται και μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Θα ήθελα απλώς με αφορμή μια παρέμβαση. Ναι, παρακαλώ. Απλώς ένα σχόλιο σε αυτό, επειδή βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του δεύτερου κύματος της πανδημίας και αυτό όπως βλέπουμε αγγίζει και την περιοχή μας και επειδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού, πολλά κρούσματα στην Καστοριά και πολλοί νοσούν και μάλιστα πολλοί νοσούν χωρίς να έχουν κάνει το τεστ για να ξέρουν ότι πάσχουν από κορονοϊό, χρειάζεται να εντείνουμε την προσοχή μας. Χρειάζεται να προσέξουμε όλοι, να τηρούμε τα μέτρα και τις οδηγίες που δίνονται από τον ΕΟΔΗ και να μην συμπεριφερόμαστε ανεύθυνα. Παρακολουθώ, κύριε Παραλά, το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μια ανεύθυνη συμπεριφορά από πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω παρατηρήσει ανθρώπους που έχουν συμπτώματα και κυκλοφορούν έξω. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Λοιπόν, ας σταματήσουμε σήμερα σε αυτό, ότι όλοι μας πρέπει να προσέξουμε. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να νοσήσουν πιο ελαφριά αλλά μπορεί να μεταδώσουν στους μεγαλύτερους σε ηλικία και σε αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Άρα λοιπόν μεγαλύτερη ευθύνη, περισσότερη προσοχή, τήρηση των μέτρων προστασίας. Αυτό για σας. Πάντως κύριε Κοσλόπουλε, πραγματικά μένω έκπληκτος με αυτό που λέτε, με το κουβεντιάζουμε, ότι δεν θα περιμέναμε ίσως να γίνεται αυτό που λέτε. Άνθρωποι που έχουν συμπτώματα, άνθρωποι που ενδεχομένως είναι θετικοί, ίσως κινούνται ελεύθερα, μη υπολογίζοντας πράγματα. Ίσως γι' αυτό έχουμε φτάσει σε πολύ αυξημένα κρούσματα σε αυτή εδώ την περιοχή. Ο μήνας που διανύουμε είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας. Εκεί που τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, είχαμε μηδενίσει, ξαφνικά είδαμε τον Οκτώβρη να υπάρχει αυτή η έξαρση. Πραγματικά είναι θλιβερό να διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο όπως το λέτε. Και δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε πολύ ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες όλα αυτά. Να τα κουβεντιάσουμε γιατί... Έτσι, βεβαίως. Ας προχωρήσουμε. Θα έχουμε ώρες μοναξιάς με όλα αυτά τα μέτρα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω την αίσθηση πως είναι μια σκληρή δοκιμασία αυτή που περνάμε, αλλά μπορούμε να βγούμε νικητές εάν πραγματικά υπάρξει η λογική πλέον στο πώς θα κινούμαστε όλοι από εδώ και πέρα. Όταν ακούμε τα μέτρα και όταν υπάρχουν αυτές οι διαβεβαιώσεις, είναι λυπηρό να μην τα τηρούμε, να δαιμονοποιούμε πράγματα ή να γινόμαστε σχολιαστές συνωμοσιών και υπολείπων πραγμάτων που θα έχουμε τον χρόνο μετά από χρόνια να τα δούμε ψύχρεμα. Όχι όμως όταν ο ιός είναι ανάμεσά μας. Ειδικά αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας που είναι θεωρίες ανοησίας και οι οποίες αρχίζουν να γίνονται κτήμα πολλών συμπατριωτών μας και συνδημοτών μας και να τις περπατάνε στην κοινωνία. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Δεν βλέπουν ότι ο κορονοϊός είναι παντού, ότι τα θύματα και οι νεκροί κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Σήμερα άκουσα 667, αν θυμάμαι καλά, κρούσματα. Θα οδηγηθούμε σε λίγο σε εκθετική αύξηση των κρούσματων και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Τι να πω. Άρα λοιπόν ευθύνη. Ναι, έχουμε όλοι μας, αλλά κοιτάξτε, είχαμε τρομάξει τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο όταν ακούσαμε ξαφνικά το τριψήφιο αρχικά νούμερο, 105, 110. Και έχουμε φτάσει πλέον τα 600 και, δηλαδή είναι κάτι φοβερό. Αυτό σιγά σιγά ανεβαίνει και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν πάρουμε εμείς οι πολίτες την υπόθεση στα χέρια μας, ως πολίτες πλέον δεν χρειάζεται να επιβάλλει κανείς την μάσκα. Έτσι, έπρεπε να το κάνουμε ήδη αυτό ή τις αποστάσεις, αλλά έχουμε φτάσει, το κάνουν κάποιοι, αλλά υπάρχουν ίσως και οι ανεύθυνοι που για όλους αυτούς θα το πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους συνδημότες μου
να είναι πάρα πολύ προσεκτική από εδώ και πέρα και είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου, επίκειται και ο χειμώνας σε λίγες μέρες και καταλαβαίνετε τι θα γίνεται. Εμείς από αύριο στο Δημαρχείο εφαρμόζουμε αυστηρότατα μέτρα, δεν μπαίνει κανένας μέσα αν δεν έχει κλείσει ραντεβού, φοράνε όλοι μάσκες εδώ και μέρες από τότε που μπήκαμε στο επίπεδο 3 και παρακαλώ όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά να προσέξουν και να τηρούν με μεγάλη αυστηρότητα και με μεγάλη ευλάβεια τις οδηγίες που δίνονται. Μάλιστα. Θα ήθελα κύριε Κοσλόπουλε να έρθουμε στο σχέδιο απολιγνητοποίησης. Είδα έχετε κάνει μία επιστολή, έχετε ήδη κάνει μία παρέμβαση, μιλάτε για μία κατάφορη αδικία. Είναι κάτι που έχουμε υποστεί ως περιοχή και ως νομός και από το 1995, θα το θυμάστε εσείς, με νομάρχη τον Γιώργο Καπαχτσή, είχε ξεκινήσει η μεγάλη συζήτηση τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 90, που ήταν και η πρώτη αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το θυμάμαι και εγώ αυτό, για τον πόρο ανάπτυξης και τις αποζημιώσεις που έπαιρνε από την ΔΕΗ και τα λοιπά για την επιβάρυνση η Κοζάνη, όταν εμείς μείναμε απ' έξω και από αυτόν τον τοπικό πόρο. Συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία και με ένα καινούργιο σχέδιο που είναι σε διαβούλευση, όμως υπάρχει μια περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που το χειρίζεται όλο αυτό. Θέλω λοιπόν την θέση σας. Λοιπόν, καταρχήν εγώ είπα στην δήλωσή μου και εξακολουθώ να λέω ότι αδικήθηκε ο νομός Καστοριάς στην λιγνητική περίοδο, αυτή που διανύουμε τώρα, θα αδικηθεί κατάφορα και την μεταλιγνητική περίοδο. Και μάλιστα αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Κοζάνης και της Φλόρινας, για αυτούς είναι δίκαια μετάβαση, για μας δεν είναι. Βέβαια αυτοί είναι λιγνητικές περιοχές, αλλά εμείς είμαστε άμεσα επηρεαζόμενοι και έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια τα προβλήματα και τις μειώσεις εξαιτίας της ΔΕΗ και του αυξημένου ΑΕΠ κατά κεφαλήν πάνω από το 75% που θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Εμείς λοιπόν υποστήκαμε όλα αυτά, δεν κερδίσαμε τίποτα και τώρα έρχεται αυτό το λεγόμενο σχέδιο δίκαιης μετάβασης για να βάλει την ταφόπλακα της ανάπτυξης για τον νομό Καστοριάς. Μετράω τις λέξεις μου. Έχετε κάνει λόγο για ταφόπλακα, γιατί το λέτε αυτό? Για να σας πω κατευθείαν να μπω στο θέμα το ουσιαστικό και μετά να κουβεντιάσουμε τα περαιτέρω. Γιατί λέω ταφόπλακα? Για τον εξής απλό λόγο. Γιατί το σχέδιο μετάβασης δίνει ποσοστά επιδότησης στις νέες επενδύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ακούστε, στην Κοζάνη, στην Φλόρινα και στην Τρίπολη. 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές. Και προτείνει για την Καστοριά αντίστοιχα ποσοστά 40%, 50% και 60%. Να το πω με ένα παράδειγμα. Ένας καστοριανός επιχειρηματίας που θα θελήσει κάποια στιγμή να κάνει επένδυση στον τόπο του, βλέποντας στην Καστοριά να πάρει 60% επιδότηση και δίπλα στην Νεάπολη θα πάρει 80% επιδότηση, τι θα κάνει? Θα σκεφτεί την απόσταση των 15 χιλιόμετρων? Είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα. Δεν θα γίνει καμία καινούργια επένδυση στην Καστοριά. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με τα φορολογικά κίνητρα που δίνουν, τις φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε αυτές τις λιγνητικές περιοχές που πάνε τώρα στη νέα φάση, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν θα γίνει καμία επένδυση. Μέχρι τώρα, κύριε Παραρά, τι είχαμε υποστεί εμείς με αυτό το 75%, τι είναι αυτό το πράγμα? Επειδή το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Δυτική Μακεδονία υπερβαίνει το 75% ενός ορίου που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το εισόδημα μιλάμε τώρα, και γιατί το υπερβαίνει αυτό? Εξαιτίας της ΔΕΗ, εξαιτίας δηλαδή των λιγνητικών περιοχών που δουλεύει πολλοί κόσμος και υπάρχουν μεγάλα εισοδήματα. Ενώ σε εμάς δουλεύει λίγος κόσμος, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία και έχουμε πολύ μικρά εισοδήματα. Αλλά η Ευρώπη δεν βλέπει την Καστοριά και την Κοζάνη χωριστά, βλέπει την περιφέρεια, ως περιφέρειες μας μετράει. Και επομένως διαπιστώνει ότι ο μέσος όρος των Καστοριανών και των Πτολεμαϊδιωτών και των Κοζανητών υπερβαίνει το 75% του ορίου που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι έδινε μικρότερες επιδοτήσεις στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η Κοζάνη δεν είχε πρόβλημα γιατί είχε μεγάλα εισοδήματα, γιατί είχε μικρή ανεργία. Αλλά εμείς εδώ που θέλαμε να γίνει μια επένδυση, εμείς παίρναμε 25% επιδότηση για τις μεγάλες επενδύσεις, 35% για τις μεσαίες και 45% για τις μικρές.
Όταν η Πελοπόννησος... Ναι, κατανοητό, αλλά προσέξτε κάτι. Αυτές είναι οι επισημάνσεις και είναι παραδείγματα πολύ σημαντικά τα οποία ακούω να λέτε και δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιδράσουμε πλέον, γιατί είναι σε διαβούλευση, γιατί εγώ καταγράφω από αυτό που βλέπω ότι υπάρχει μια έκρηξη, ίσως θα πω και οργής από μέρους σας, για το τι πάει να γίνει. Επειδή πάει να γίνει, δεν ξέρω τι μπορούμε να προλάβουμε και πού πρέπει να απευθυνθούμε. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτοδιοικητική και πολιτική, θα έλεγα. Γι' αυτό σας το λέω την στιγμή αυτή. Είμαστε σε μια περίπου άτυπη, θα έλεγα, διαβούλευση που γίνεται για 15 μέρες ακόμη, 20. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε, πού να απευθυνθούμε, δεν ξέρω. Τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν, όλοι οι φορείς της Καστοριάς πρέπει να κινηθούμε συλλογικά και ενωτικά και να απορρίψουμε συλλήφθην αυτό το σχέδιο. Δεν μας αφορά αυτό το σχέδιο, δεν μας βοηθά αυτό το σχέδιο, είναι άδικο για την Καστοριά και πρέπει να απορριφθεί, πρέπει να αποσυρθεί. Αυτό είναι το μήνυμά μας και προς τον αξιωματούχο, τον κύριο Μουσουρούλη, ο οποίος διαχειρίζεται όλο αυτό το σχέδιο, αλλά και προς την περιφέρεια. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται οι τρεις δήμαρχοι της Καστοριάς και η αντιπεριφέρεια. Εμείς τις επόμενες μέρες πρόκειται να συναντηθούμε και οι τέσσερις, που βεντιάζουμε και αναλύουμε τώρα τα δεδομένα του σχεδίου μετάβασης, προετοιμάζουμε τις προτάσεις μας, θα πάμε σε ένα ενιαίο κείμενο από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι το θέλουμε και το επιδιώκουμε. Εκεί πρέπει να πάμε σε ένα ενιαίο κείμενο με ενιαίες προτάσεις που θα αφορούν όλο τον νομό Καστοριάς και που πλέον θα δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης αντιμετώπισης και του νομού Καστοριάς αλλά και του νομού Γρεβενών, οι οποίοι πλήττονται από αυτό το σχέδιο της λεγόμενης δίκαιης μετάβασης. Το που ακούω πάντως, κύριε Κοσλόπουλε, και το άκουσα να το λέτε έτσι ανοιχτά, για πρώτη φορά το ακούω να το λέτε, πλέον μιλάτε για απόσυρση, δηλαδή να απορριφθεί, να φύγει το σχέδιο αυτό. Και είπατε μάλιστα, είναι οι τρεις δήμαρχοι, αλλά αναφέρατε και την αντιπεριφέρεια. Είναι και ο Δημήτρης Σαββόπουλος σε μια τέτοια κατεύθυνση με τη δική σας? Αυτό θα φανεί, κύριε Παραρά, στη συνάντηση που θα κάνουμε. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά νομίζω ότι και ο αντιπεριφερειάρχης αντιλαμβάνεται ότι αδικείται κατάφορα η Καστοριά. Όπως το αντιλαμβάνεται και το Επιμελητήριο Καστοριάς και οι υπόλοιποι φορείς. Έτσι και οι αγροτικοί σύλλογοι πάντες. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να απορρίψουμε αυτό το σχέδιο και να διεκδικήσουμε το καινούριο. Και κοιτάξτε, επειδή δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για την περιοχή μας, πρέπει να το διεκδικήσουμε δυναμικά, την απόρριψη αυτού του σχεδίου και την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου που θα συμπεριλαμβάνει την Καστοριά και δεν θα την εξαιρεί ισότιμα με τις άλλες περιοχές, τις δύο περιφερειακές ενότητες. Δυναμική αντιμετώπιση και κινητοποίηση. Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Καστοριά. Αν τη χάσουμε κι αυτή, χάσαμε τα πάντα. Σας είπα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει επένδυση ποτέ στον νομό Καστοριάς. Και αναφέρετε παραδείγματα με την Νεάπολη, θα σας πω εγώ ότι και στον κλάδο της γουνοποιίας, αν πούμε ή αν θέλουμε τέλος πάντων και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους να υπάρχει κάποια ανάπτυξη, είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις την επένδυσή σου με την επιδότηση που είπατε στην Σιάτιστα και γιατί να την κάνεις στην Καστοριά, όταν η διαφορά θα είναι 20-25-30 μονάδες. Έτσι, δεν χρειάζεται παραπάνω εξήγηση. Πείτε μου λίγο το χρονοδιάγραμμα, κύριε Κοσλόπουλε. Δηλαδή, επειδή τώρα εγώ το βάζω σε ένα όριο με τη διαβούλευση, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να προλάβουμε πριν τελειώσει η διαβούλευση να κάνουμε τις συναντήσεις που μόλις είπατε. Βεβαίως, κοιτάξτε, ήδη θα μπορούσε αύριο να γίνει συνάντηση, αλλά εξαιτίας της έλευσης του κυρίου Χαρδαλιά εδώ πέρα θα αναβληθεί, γιατί έχουμε αυτή τη σύσκεψη και πιστεύω ότι μεθαύριο θα μπορεί να γίνει συνάντηση των τεσσάρων μας καταρχήν για να δούμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες και κινήσεις. Εδώ είναι τόσο σοβαρό το θέμα που πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Για την Καστοριά είναι μια ταφόπλακα. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε και πώς πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Πρέπει να κινητοποιηθεί. Ξέρετε, θέλω να ρωτήσω, αυτές τώρα οι αντιδράσεις που καταγράφονται, γιατί έχω δει, εγώ εδώ και 10 μέρες έχω ξεκινήσει να κουβεντιάζω πολύ και να το επικοινωνώ με τους πολίτες το θέμα, γιατί μέχρι πριν θα έλεγα δεν είδα καμία κινητοποίηση, κύριε Δήμαρχε. Από εκεί και πέρα θέλω να μου πείτε όμως, εάν με τον κύριο Περιφερειάρχη υπάρχει κάποια πρώτη, δεύτερη, τρίτη συνάντηση, αν έχει υποθεί κάτι, αν έχουμε κουβεντιάσει κάτι, αν έχετε. Αν έχει προηγηθεί το οτιδήποτε.
συναντήσεις έχουν γίνει στις αρχές του καλοκαιριού, την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Μουσουρούλης μαζί με τον Περιφερειάρχη και είχαν επαφές με τον κάθε δήμαρχο χωριστά και με όλους μαζί και κάναμε μια συζήτηση αναλυτικότατη πάνω σε αυτό το σχέδιο. Και τότε, που ήταν σε πρώιμο στάδιο, είχαμε καταθέσει τις αντιρρήσεις μας για αυτά που μας μετέφερε ο κύριος Μουσουρούλης και λέγαμε ότι η Καστοριά με αυτά που ακούμε εξαιρείται. Κάτι πρέπει να γίνει. Τότε μας έλεγαν ότι ενδεχομένως ως ισοστάθμισμα, ως αντιστάθμισμα για αυτά που δεν περιλαμβάνονται στην Καστοριά, θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε εμείς οι Δήμοι κάποια μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής αυξημένης στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στα προγράμματα τα εθνικά και ούτω καθεξής. Αυτό όμως, κύριε Παραλά, δεν μας λύνει το πρόβλημα. Αφήστε που δεν έχει γίνει και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και προσέξτε και με το εξοικονομώ, που και εκεί είδαμε διαφορές. Το συν 10% και άλλα δεν ισχύουν για εμάς, ισχύουν για άλλους. Έτσι. Και την ανάπτυξη της Καστοριάς δεν την καθορίζουν οι τρεις Δήμοι μόνο και οι υποδομές που θα γίνουν. Είναι σημαντικές υποδομές. Εδώ χρειάζονται επιδοτήσεις, οι αναπτυξιακές προσπάθειες, οι επενδυτικές προσπάθειες. Το εξοικονομώ, να το πούμε αυτό. Δίνει 10% επιπλέον στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλόρινας. Για ποιο λόγο εξαιρεί την Καστοριά και τα Γρεβενά? Δεν έχουν καταλάβει καταρχήν ότι η Καστοριά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση? Ότι έχουμε πάνω από 55% πραγματική ανεργία στην περιοχή μας? Ότι δεν γίνεται καμία επένδυση τα τελευταία πολλά χρόνια και ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, το ξαναλέω, ποτέ από εδώ και πέρα επένδυση στην Καστοριά με αυτές τις προτάσεις του σχεδίου δίκαιης μετάβασης? Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούν ότι η Καστοριά είναι κάτι το ιδιαίτερο και πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα. Εγώ προτείνω να κινηθούμε και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και με τα Γρεβενά, γιατί και τα Γρεβενά είναι εκτός νυμφώνος. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι οι δήμοι της περιοχής και όλοι οι φορείς της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο θέμα των δημάρχων και των δήμων. Οι δήμοι δεν μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη. Τέτοιες προτάσεις μπορούν να τις φέρουν. Αν μας ίσως και λύσουν στο εξοικονομώ με την Κοζάνη, στον αναπτυξιακό νόμο με την Κοζάνη, τις φοροελαφρύνσεις, τις φοροαπαλλαγές, αυτά θα φέρουν τις επενδύσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν, βάζοντας και ολοκληρώνοντας το θέμα εδώ, αν και θα έχουμε νομίζω πολλές ευκαιρίες να κουβεντιάσουμε, γιατί ανοίγει τώρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πείτε μου λοιπόν το χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρώσουμε. Τι προτείνετε και τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα έλεγα. Ωραία. Κοιτάξτε, η διαβούλευση αυτή θα τελειώσει 10 Νοεμβρίου. Όλοι οι δήμαρχοι σήμερα και όλοι οι φορείς μελετάμε αυτό το κείμενο των 400 σελίδων για να δούμε αν υπάρχει πουθενά η Καστοριά και δεν τη βρίσκουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε μία κουβέντα για την Καστοριά. Και προσπαθούμε να βρούμε ποιες δικές μας προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και να ενσωματωθούν σε αυτό το κείμενο. Ο κάθε Δήμος λοιπόν τις επόμενες μέρες θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, σε ένα πλαίσιο προτάσεων. Στη συνέχεια θα μαζευτούμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα οι τρεις δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Και η δική μου πρόταση, σήμερα το πρωί μίλησα και με τον κύριο Κορεντζίδη. Συζητήσαμε και για αυτό το θέμα. Και είπαμε θα ξαναμιλήσουμε. Η δική μου η πρόταση είναι να καταθέσουμε ενιαίο κείμενο απόρριψης αυτού του σχεδίου και ενσωμάτωσης των δικών μας προτάσεων, έτσι ώστε να προκύψει ένα καινούριο σχέδιο για να μπορέσουμε να πάμε και με την Καστοριά ισότιμα σε αυτή τη μετάβαση. Τώρα, πότε θα γίνει αυτό? Το αργότερο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Να καταλήξουμε στις προτάσεις, να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, να βγάλουμε τα κείμενα και στη συνέχεια να δούμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουσουρούλη και όλους αυτούς που είναι αρμόδιοι για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο του σχεδίου μετάβασης. Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά, σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αφήνουμε ανοιχτά πολλά ζητήματα και νέο ραντεβού τις επόμενες μέρες και μαζί, κύριε Κοζλόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολλά άλλα. Σε ποιους τομείς αδικηθήκαμε, σε ποιους τομείς πρέπει να μην αδικηθούμε τώρα και να βοηθηθούμε, έτσι. Αυτά θέλουν μια ουσιαστική και βαθιά συζήτηση. Θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή, γιατί το θέμα αυτό για μας μόλις άνοιξε, ανοίγει θα έλεγα τώρα, δεν ξέρω αν θα κλείσει γρήγορα ή αν θα κλείσει με έναν θετικό επίλογο. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, εκπέμπεται σως, γιατί μιλάτε ήδη για τα φόπλακα και το είπατε ανοιχτά ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Θα πρέπει να το απορρίψουμε και να πάμε σε κάτι άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.